Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με το Δήμαρχο του Πειραιά και πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Γιάννη Μόραλη. Κύριε Μόραλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ για τη φιλοξενία, να είστε καλά. Καταρχήν να ξεκινήσω ρωτώντας ανθρώπινα, αν μιλήσατε με τον μεγαλομέτοχο της ομάδας, με τον ηγέτη του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Και πρώτο δημοτικό σύμβουλο της πόλης μας, βέβαια. Σωστό, και πρώτο δημοτικό σύμβουλο, και πώς είναι η υγεία του? Νομίζω ότι νοσεί ήπια. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Είναι προφανές ότι κόλλησε τον ιό κατά την παραμονή του στην Αγγλία. Ευτυχώς έκανε τρία πράγματα κατά την άποψή μου σωστά. Πήγε αμέσως να ελεγχθεί, βρέθηκε θετικός. Δημοσιοποίησε ότι νοσεί, που είναι κάτι πολύ θετικό. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό και να το δηλώνουμε. Θετικό και υπεύθυνο. Ακριβώς. Και το τρίτο, ότι έδωσε και τις δικές του συμβουλές προσωπικές, που νομίζω είναι αυτό που όλοι οι επιστήμονες λένε, να ακούμε τους γιατρούς και να τηρούμε όλα τα μέτρα υγιεινής που πρέπει. Ψυχραιμία. Θέλει ηρεμία. Ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Θα την αντιμετωπίσουμε όπως όλες οι χώρες, νομίζω, με ψυχραιμία πρέπει πάνω απ' όλα. Τώρα, έχω δύο ερωτήσεις. Μία προς τον Δήμαρχο και μία προς τον Πρόεδρο του Ολυμπιακού. Και επειδή είναι γνωστά τα ποδοσφαιρικά μου αισθήματα, ξεκινώ με αυτήν προς τον Πρόεδρο του Ολυμπιακού. Τι ενημέρωση έχετε για τον αγώνα της Πέμπτης ως επίσημος Ολυμπιακός? Και σας ρωτώ, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι στην Αγγλία, ότι η Wolves ζήτησε αναβολή του αγώνα. Ναι, εννοείται και εγώ ως πληροφορίες το έχω ακούσει. Όμως, επαναλαμβάνω αυτό που εισαγωγικά είπα, ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Εμείς θεωρούμε ότι ο αγώνας θα παιχθεί κανονικά, χωρίς διαρτές φυσικά. Αλλά επειδή, επαναλαμβάνω, ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση και οι εξελίξεις ώρα με την ώρα, ημέρα με τη μέρα αλλάζουν τις αποφάσεις, θα πρέπει να περιμένουμε. Όμως, θεωρώ ότι με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, ότι ο αγώνας την Πέμπτη, που είναι 2-4 ώρες πριν τον αγώνα είμαστε, θα παιχθεί κανονικά. Ελπίζω να μην γίνει κάτι χειρότερο που να ανατρέψει αυτόν τον σχεδιασμό. Ξέρετε, πρώτα απ' όλα είναι η υγεία του κόσμου. Δεύτερο είναι η οικονομία, αν θέλετε, και τρίτο είναι μια παράμετρο είναι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα. Νομίζω όμως ότι με τα δεδομένα τα οποία έχουμε, ο αγώνας θα γίνει κανονικά. Άλλωστε, άκουσα πριν το δελτίο σας, πριν δύο λεπτά που ήμουν στην αναμονή, ότι ο αγώνας μπάσκετ στην Ιταλία του Πασχετικού Ολυμπιακού θα γίνει κανονικά. Σε μια χώρα που έχει πολύ περισσότερα κρούσματα και δυστυχώς πολύ περισσότερους θανάτους. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμα τέτοια έκταση. Άρα νομίζω ότι η νοσία και ο κ. Μαρινάκης δεν είναι επαρκής λόγος. Η ομάδα, όπως είπατε και πριν, εξετάστηκε. Θα έχουμε τα αποτελέσματα. Άλλωστε, ξαναγνωρίζω και η οικογένεια του κ. Μαρινάκη είναι αρνητική. Όσοι εξετάστηκαν τα μέλη της οικογένειάς του, νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα περαιτέρω. Και πάντως, όπως άκουσα και ότι είπε ο προπονητής, με ηρεμία και χωρίς κανένα φόβο αντιμετωπίζουμε την κατάσταση στο Σιλό. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, ο Πειραιάς είναι το πρώτο λιμάνι της χώρας. Διακινούνται εμπορεύματα, έρχονται και φεύγουν άνθρωποι. Θέλω να σας ρωτήσω τι ενέργειες έχετε κάνει ως Δήμος και ποιο είναι το κλίμα που υπάρχει τα τελευταία 24 ώρα. Υπάρχει ανησυχία, δεν υπάρχει, λαμβάνονται μέτρα, δεν λαμβάνονται? Νομίζω ότι υπάρχει ανησυχία, όπως υπάρχει ανησυχία σε κάθε πόλη της Ελλάδος. Εμείς είχαμε πραγματικά μια μεγαλύτερη ανησυχία λόγω ακριβώς του λιμανίου όπως θα το θέσατε και μάλιστα γι' αυτό λόγο μας έκανε και εντύπωση ένα εξίσου μεγάλο λιμάνι, ένα μεγάλο αεροδρόμιο, μια μεγάλη πόλη, Κωνσταντινούπολη, ενώ όπως δεν υπάρχει κανένα κρούσμα εξ όλη την Τουρκία. Ο Δήμος ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του Ελληνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του αρμόδιου Υπουργείου 1 και έτσι στο πλαίσιο το δικό του δυνατών αρμονιοδίτων προέβη σε προληπτικές απολιμάνσεις, σε σχολεία βρέφων υπηρεακούς, ασχέτως αν πάρθηκε πώς να κλείσουν, στα δημοτικά λεωφορεία, στις αυστηρικές εγκαταστάσεις, στα κτίρια του Δήμου σιγά σιγά προβαίνουμε σε απολυμάνσεις προληπτικές, που βέβαια δεν είναι πανάκια, δεν μπορείς να πεις ότι με την απολύμανση αυτή εξαφανίζεις τον ιό ή την πιθανότητα, αλλά δημιουργείς ένα μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας στους δημότες και κάνεις αυτό που μπορείς να κάνεις σε πάση περιπτώσει σε κάθε περίπτωση ως ΟΤΑ, ως Δήμος. Επικοινωνούμε, έχουμε βάλει αφήσεις παντού με τους δημότες για να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρμοδίων του Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και των Επιστημόνων. Νομίζω κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Και επαναλαμβάνω, η προσπάθεια που γίνεται στη χώρα, νομίζω να τη λεπτώ και το καταλαβαίνετε και εσείς καλύτερα από μένα, ότι είναι να καθυστερήσουμε την όποια περαιτέρω διάδοση. Αυτό νομίζω είναι η προσπάθεια η οποία γίνεται. Σε αυτό εντάσσεται και το κλείσιμο των σχολείων. Παρακολουθούμε από κοντά. Μιλάμε και με τον Οργανισμό Λιμενού Πειραιός. Ξέρω ότι τα πλευγερόπλια ελέγχονται πριν φτάσουν στο λιμάνι, ούτως ή αλλιώς από τα λιμάνια τα οποία ξεκινάνε και τα φτάνουν στο Πειραιά. Υπάρχει μια διαδικασία. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ θερμά, κύριε Χατζημαρκάκη. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.